Συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής 5 Φεβρουαρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης. Ο κύριος Αντωνιάδης αναφέρθηκε στα 5 μεγαλύτερα έργα τα οποία έχει εκτελέσει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Το πρώτο έργο, κατά την άποψή μου, κομβικής σημασίας, είναι ο εξυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και της δυτικής προσαγωγού. Ένα πολύ σημαντικό έργο προϋπολογισμού 11,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εντάχθηκε πέρσι το Δεκέμβριο δηλαδή του 2019, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 8 μήνες, κατάφερε η υπηρεσία μας, η υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, να ολοκληρώσει τα τεύχη δημοπράτησης και τους όρους διακήρυξης και ήδη πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή. Το δεύτερο, κατά την άποψή μου, επίσης σημαντικό έργο που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το 2020 ήταν η μελέτη του αρδευτικού δικτύου του φράματος του Μαρμαρά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το 2009 εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά η κατασκευή του φράματος του Μαρμαρά, προϋπολογισμού περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ, και φτάσαμε το 2021 και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα έχει ολοκληρωθεί το τέλος του 2021 κατασκευαστικά το φράμα του Μαρμαρά. Το τρίτο έργο αφορά το λιμάνι της Καβάλας και πιο συγκεκριμένα το Απόστολος Παύλος και την επόμενη εβδομάδα υπογράφεται σύμβαση για το έργο επέκτασης ηλεκτροδότησης για τα πλοία που λιμενίζονται. Υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα, ήδη έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος, είναι η εταιρεία ΜΕΚΟΝ. Έχει σταλεί ο φάκελος στο ελεκτικό συνέδριο για να περάσει από τον έλεγχο νομιμότητας και τις επόμενη εβδομάδα από ό,τι έχω ενημερωθεί θα υπογραφεί αυτό το μεγάλο έργο που αφορά την επέκταση και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και την τροφοδοσία των ελιμενισμένων πλοίων και σκαφών. Ένα έργο προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ένα έργο σημαντικό που θα γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις όπως επιστρώσεις στον προσύνεμο μόλο, θα δοθεί τροφοδοσία των πλοίων που ελιμενίζονται όπως ρεύμα και νερό και πραγματικά θα αλλάξει την όψη του λιμανιού της Καβάλας. Δεν μείνουμε όμως εκεί, γιατί το λιμάνι της Καβάλας, όπως σας είπα, για μας και για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας αλλά και για τον Περιφερειάρχη τον Χρήστο Μέτριο αποτελεί κομβικό σημείο. Ήδη το Δεκέμβριο του 2020 πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Οργανισμού Λιμένους Καβάλας που αφορά τη σύνταξη δύο μελετών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι υπηρεσίες μας τραβάνε τη δουλειά με την έννοια ότι πρέπει να συντάξουν τις μελέτες και αυτό σημαίνει πάρα πολλές ώρες εργασίας. Αυτές οι δύο μελέτες, προϋπολογισμού η μία 300.000 ευρώ, αφορά την διαπλάτηση και την επέκταση του υπήνεμου μόλου στο λιμάνι της Καβάλας, που δίνει τη δυνατότητα ώστε να προστατεύονται από τους νοτιάδες τα ελιμενισμένα πλοία, αφενός, και αφετέρου θα δημιουργηθούν νέες θέσεις ελιμενισμού για πλοία. Όπως σας είπα, τη μελέτη 300.000 ευρώ θα την εκπονήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η δεύτερη μελέτη αφορά την επέκταση κρυπηδωμάτων και του προσύνεμου μόλου της Ιχθυόσκαλας, καθώς επίσης θα μπουν και ηλεκτροφωτισμός. Επιπλέον, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας αναφέρθηκε στους καθαρισμούς ρεμάτων και σημείων για την πλημμυρική προστασία των περιοχών του Νέστου, Παγκαίου αλλά και του νησιού της Θάσου. Είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις και μπορεί εύκολα να αναζητήσετε μέσω της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πόσο νερό έπεσε στον ομό της Καβάλας. Αλλά ο καθαρισμός που έγινε και στο νησί της Θάσου, αλλά και ένας καθαρισμός που έγινε στο χερσαίο τμήμα του νομού της Καβάλας προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, γίνεται για πρώτη φορά. Και εδώ, πραγματικά, όπου πηγαίνω σε όλες τις δημοτικές ενότητες που συναντάω τους προέδρους, λένε ότι για πρώτη φορά η περιφερειακή ενότητα Καβάλας εμφανίζεται και καθαρίζει ρέματα που δεν τα είχαν κάνει οι προηγούμενοι δήμαρχοι, η προηγούμενη τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού. Γι' αυτό το λόγο και δεν βλέπετε πλημμυρικά φαινόμενα,
είτε στον Αμυγδαλαιώνα, είτε στο Δάτο, είτε στο Πολύστηλο, είτε στη Λιδία, είτε και στα Μησιανά Κοκκινόχωμα που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια.